Καλησπέρα σας. Στα 11 λεπτά και μετά από τις 5 είστε συντονισμένοι στον Λίμπερ 107,4. All About Harrison Air. Ξεκινάμε και σήμερα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7, 5, 4 Απριλίου. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Σόλο καριέρα σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες. Με πραγματάκια αρκετά τα οποία έχουμε να αναφέρουμε και στη σημερινή εκπομπή. FM και ενώ το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, το σχόλιο σας, την τοποθέτησή σας και το στέλνετε στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Μετά στην δεύτερη ώρα, ανάλογα και με την ροή του διόρου, θα ανοίξουμε λογικά και στις τηλεφωνικές γραμμές, πλησιάζοντας σιγά σιγά σε ένα αγωνιστικό Σάββατο, γιατί εκεί επικεντρώνει τη δράση για τον Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ κατά κύριο λόγο, και θα συζητήσουμε για αυτά τα παιχνίδια. Όλα τα τελευταία νέα από τον ποδοσφαιρικό Άρη και την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τις εξελίξεις που έχουμε στην ΚΑΕ Άρης με την παρέτηση του κύριου Κάλεν σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη όσον αφορά την χθεσινή επέτειο 22 ετών από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού στην Προύσα με τον απόλυτο πρωταγωνιστή εκείνης της βραδιάς. Μια συνέντευξη την οποία έχει ετοιμάσει ο Σταμάτης ο Μουρελής και έχουμε εμείς βάλει από πάνω τη γαρνιτούρα με τη μετάφραση. Όλα αυτά μέσα στις επόμενες 2 ώρες. Στις 6 ώρα υπάρχει και το παιχνίδι της ΚΑΠΑ 15. Στην TV 100 βεβαίως, Χριστό μου. Με την αντίστοιχη του Παναθηναϊκού στο ΔΑΚ Λαμίας. Στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του πρωταθλήματος της Super League. Ήδη στον τελικό βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέτρεψε το προβάδισμα του Ολυμπιακού, το 0-1 του Ολυμπιακού, έκανε το 2-1 και πήρε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του πρωταθλήματος ηλικίες ΚΑΠΑ 15. Περιμένουμε να μάθουμε από τον δεύτερο ημιτελικό των 6 και την δεύτερη ομάδα, η οποία θα συμπληρώσει το κάδρο του τελικού. Μακάρι να είναι ο Άρης. Δύσκολο βέβαια το έργο για την ομάδα του Δημήτρη Λιόπουλου, την ΚΑΠΑ 15, η οποία ναι μεν πραγματοποίησε την υπέρβαση καλύπτοντας διαφορά 12 βαθμών από την δεύτερη Ξάνθη για να πάρει το δεύτερο εισιτήριο από τον Β' Όμιλο και να περάσει στο Final Four του πρωταθλήματος, αλλά είναι πολύ δύσκολο το έργο της κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι αυτή του Παναθηναϊκού και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, γιατί εικόνα τους πράσινους δεν έχουμε, δεν γινόταν να έχουμε. Οι πληροφορίες πάντως που υπάρχουν κάνουν λόγο για μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά ο Άρης, αυτός ο Άρης που κάλυψε μια τέτοια διαφορά βαθμών από την Ξάνθη στις τελευταίες αγωνιστικές για να περάσει στο Final Four. Ο Άρης που ως outsider κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα της Εψιμή, ως ΚΑΠΑ 14 βέβαια την περσινή σεζόν. Αυτός ο Άρης μπορεί να κάνει ακόμα μια υπέρβαση και μακάρι να την κάνει για να περάσει στον τελικό του πρωταθλήματος που θα γίνει πάλι στο ΔΑΚ Λαμίας, αλλά την ερχόμενη Κυριακή. Ο ποδοσφαιρικός Άρης αναχωρεί αύριο το απογευματάκι για την Αθήνα εν ώψη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά σήμερα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας. Αύριο οι παίκτες ακολουθήσουν ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα και στη συνέχεια θα γίνει γνωστή η αποστολή για το ματς του Σαββάτου. Αποστολή από την οποία, όπως αναμενότανε, θα απουσιάσει ο Μάρτιν Τόνσο, ο οποίος ακολούθησε και σήμερα το ατομικό πρόγραμμα, ο Αργεντινός. Και πιστεύω ότι θα τον δούμε ξανά όταν και μόνο θα είναι 100% έτοιμος. Πιστεύω ότι αν ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη, θα έπαιζε. Αλλά είναι περισσότερο θέμα ρίσκου από πλευράς Παντελίδη. Τον έχουν βάλει έτσι και σε πιο χαλαρούς ρυθμούς αυτή την εβδομάδα, τον 28χρονο μεσοεπιθετικό. Του δίνουν χρόνο με λίγα λόγια για να ξεπεράσει πλήρως το θέμα που έχει στη γάμπα. Και όταν θα είναι 100% έτοιμος και σωματικά αλλά και πνευματικά, γιατί το έχουμε πει και άλλη φορά ότι στην περίπτωση του Τόνσου υπάρχει και ο φόβος, ο παράγοντας του φόβου και η διστακτικότητα του παίχτη που το έχει λίγο στο μυαλό του, δηλαδή ακόμα και να κριθεί έτοιμος, το έχει πάντα μέσα στο μυαλό του. Πρέπει να ξεπεράσει και αυτό το κομμάτι ο Αργεντινός. Πλέον περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα για να δούμε κατά πόσο θα μπει στις προπονήσεις. Αν το καταφέρει, θα τεθεί και στη διάθεση του Παντελίδη για το μάτς με τον Ατρόμητο. Αν όχι, θα πάρει πάλι λίγο χρόνο ακόμα την επόμενη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Από τη στιγμή κιόλας που ο Άρης έχει επιλογές στη θέση του Τόνσο,
όπως είναι ο Μαρτίνες, όπως είναι ο Φετφατζίδης, όπως είναι ο Παυλίδης, για να πάμε και πιο βαθιά μέσα στο ρόστερ της ομάδας, όπως είναι ο Ανάκογλου, υπάρχουν επιλογές, δόξα τω Θεώ. Δύο βασικές είναι αυτοί του Μαρτίνες και του Φετφατζίδη. Ας είναι λοιπόν που έχει ο Παντελίδης επιλογές πρώτης γραμμής μάλιστα στην διάθεσή του. Δεν θα ρισκάρει με τον Αργεντινό, δεν θα βιαστεί, θα του δώσει όσο χρόνο χρειάζεται για να επανέλθει 100% έτοιμος. Και εν ώψη του μάτς στο ΆΚΑ, όχι ψάχνεται, σκέφτεται και τσεκάρει τις δύο διαθέσιμες επιλογές του. Τις δύο πρώτες επιλογές, το Μαρτίνες και το Φετφατζίδη, διεκδικούν την θέση πίσω από τον Τιγκινί, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα επιστρέψει στην κορυφή της επίθεσης με τον Γιουνές να μένει στον πάγκο, δικαιολογημένα εγώ θα πω σε έναν βαθμό. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια με περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα πλάνα του Παντελίδη, όλο το τελευταίο ρεπορτάζ πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Για την ώρα θα πάμε λίγο στο μπάσκετ. Με τον μπάσκετ θα ασχοληθούμε και μετά τις 5.30 θα έχουμε καλό σχόλιο των πραγμάτων στα μάτια του Μορελή για να μας δώσει το τελευταίο ρεπορτάζ από το διοικητικό κομμάτι και από το αγωνιστικό φυσικά, μιας και τον έχουμε μαζί μας. Πάμε όμως να ακούσουμε έστω και με μία μέρα καθυστέρηση τον απόλυτο πρωταγωνιστή του Άρη στο δεύτερο τελικό της Προύσας, τον Πικουλίν Ορτίθ. Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, οι παλιοί το θυμάστε πολύ έντονα, εμείς οι πιο νεαροί όχι τόσο. Ο άνθρωπος με τους 25 πόντους που πέτυχε ήταν καθοριστικός για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κοινού για τον Άρη. Μίλησε στο σταμάτη Μορελή. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε και επιστρέφουμε σε λίγο. Ask you what do you remember for that second game in Turkey? What do I remember? Yes. I really remember just the possibility of just winning the trophy. Just thinking that you know, being in Turkey, what really means for Aris to win that cup over there. So I was very proud. To win that cup for Thessaloniki, and I only just remember, you know, what it really meant for the Aris fans. Θυμάμαι τη σημασία που είχε για τον Άρη η κατάκτηση του τροπέου μέσα στην Τουρκία. Είμαι πολύ χαρούμενος που βοήθησα για να έρθει εκείνος ο τίτλος στην Θεσσαλονίκη και να δώσει χαρά στον κόσμο της ομάδας για τον οποίο είχε μεγάλη σημασία εκείνη η επιτυχία. And was very difficult your mission in the second game because you have lost in the first game. Yes, it was difficult, but you know, nothing is difficult if you give your best. And with that game, I think we just overpassed everything, and we just went in the court and played the way we should play. Ήταν δύσκολο, αλλά άμα προσπαθείς τίποτα δεν είναι δύσκολο. Ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας εκείνο το βράδυ και τα δώσαμε όλα μέσα στο παρκέ. And for you also was one of the best games with Aris. 25 points. I say that the second game in Turkey was one of your best with Aris. 25 points, 7 rebounds. A great great performance from you. Yeah, we all play really well, but I think Shackleford also did really well, but mostly we went out and we played really good defense, and we just pulled it out. Όλοι παίξαμε καλά εκείνο το βράδυ. Χαρακτηριστικά θυμάμαι τον Shackleford, ο οποίος είχε βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Do you remember after when you returned to Thessaloniki, the fans in the airport waiting for you? Of course, I saw just recently. I got a few pictures of the way the fans receive us at the airport, and it was unbelievable, very very amazing. Πρόσφατα είδα κάποιες φωτογραφίες από την υποδοχή που ετοίμασε ο κόσμος στο αεροδρόμιο. Ήταν πραγματικά κάτι απίστευτο. Now, do you have some information about the team? Are you checking about the team of Aris? No, I don't really. I follow the team on
Twitter, but as far as the team, I really don't, but because I, you know, I'm working a lot with my business down in Puerto Rico. But you know, I always wish them the best. Ακολουθώ την ομάδα στο Twitter, μας λέει ο Ορτίθ, αλλά δεν έχω ενημέρωση για την πορεία στα τελευταία χρόνια. Δεν προλαβαίνω κιόλας να την παρακολουθήσω λόγω της δουλειάς μου στο Πουέρτο Ρίκο, αλλά πάντα εύχομαι τα καλύτερα για τον Άρη. You know, before I think two or three days when the FIBA announced that you're being the Hall of Fame of FIBA, Aris also posted something about you and the fans were very happy. For this, because you are the second player from Aris, first was Nikos Galis. You are the second player from Aris that is in the will join the Hall of Fame of FIBA. Of course, it was a pleasure for me to represent the colors of Aris and the city of Thessaloniki. It was a pleasure, very pleasure, and I'm very, very thankful for. You know, to everybody in there, to all the fans and all the people in Thessaloniki, because I really had a good time there, and I was like home. I feel like home, so I was very, very proud wearing the Aris shirt. And well, now that things come along with the Hall of Fame, so I'm very proud that Aris was part of my career. Ήταν ευχαρίστησή μου που εκπροσώπησα τα χρώματα του Άρη και την Θεσσαλονίκη. Είμαι ευγνώμων για την παρουσία μου στην ομάδα, για τον κόσμο που γνώρισα. Πέρασα πολύ όμορφα στην Θεσσαλονίκη και τώρα με το Hall of Fame νιώθω περήφανος που αγωνίστηκα στον Άρη. For you, I think to be a member of the Hall of Fame of FIBA is maybe the great honor. Hopefully, it's a really great honor. I don't know. I am not the type of player of looking for you know, for this kind of honor. But you know, things come along, and you know, I just take it gratefully and very thankful. Είναι μεγάλη τιμή σίγουρα, αλλά σαν παίχτης μας λέει Ορτίθ ότι δεν επιζητούσα τέτοια πράγματα. Είναι τιμή την οποία δέχομαι με μεγάλη ευγνωμοσύνη και χαρά. Okay. Mr. Ortiz, thank you very much for this conversation and wish you the best. No problem, you're welcome. It was an honor for me. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Όχι πολύ μεγάλη, αλλά τόσο όσο η συνέντευξη του Χωσέ Πικουλίνο Ορτίθ. Ένα ταξίδι σε αναμνήσεις για τους παλαιότερους, που ακούγοντας έναν πολύ μεγάλο παίχτη, είναι η αλήθεια, που πέρασε από τον Άρη και φόρεσε τη φανέλα των κεντρινόμαυρων, ανατρέχουν σε εικόνες εκείνης της εποχής για την ομάδα. Και μπράβο στο Σταμάτη κιόλας που τον εντόπισε στο πολύ μακρινό Πουερτορίκο, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, εντάξει, τον Ορτίθ. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο break, μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων και τον Σταμάτη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε, Λίμπρο 107,4, All About Aris On Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Νικός Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Χρήστος και όσες στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 545-26, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Νωρίτερα ακούσαμε τον Χωσέ Πικουλίνο Ορτίθ και τον Σταμάτη Μουρελή. Τώρα πάμε να ακούσουμε live τον Σταμάτη Μουρελή για να μας δώσει τα τελευταία νέα, και έχουμε νέα από το διοικητικό κύριος κομμάτι αλλά και από το αγωνιστικό του μπασκετικού Άρη. Κύριε Μουρελή, καλησπέρα σας. Έπλεξα το εγκόμιό σου, γιατί μόνο εύκολο φαντάζομαι δεν είναι για κάποιον αυτές τις μέρες να εντοπίσει τον Ορτίθ εκεί στα βάθη του Πουερτορίκο. Εντάξει, ήταν λίγο γύρω τις δυσκολίες, αλλά τέλος καλό, όλα καλά που λέμε. Κοίτα, νομίζω, είναι και είναι και τα θέματα στα μάτια που μπορεί να είναι δουλειά, αλλά είναι από τα θέματα που απολαμβάνουμε να κάνουμε και νομίζω ότι εσύ το απόλαυσες και λίγο παραπάνω. Ναι, εντάξει, όχι, έχει να μιλήσει και πάρα πολλά χρόνια, είχε φύγει από τον Άρη και είχε επιστρέψει να παίξει στην πατρίδα του μπάσκετ και γενικά ήταν και ένας παίκτης που τον αγαπούσε πολύ ο κόσμος, πραγματικά, γιατί ήταν αυτό που λέμε παιχταράς. Έτσι, εντάξει, καταφέραμε, τον εντοπίσαμε εκεί στην πιτσάρια που είχε ανοίξει στο Πουέρτο Ρίκο, ναι, μετά από πολλές περιπέτειες γενικά, γιατί
είχε μπλεξίματα με τον νόμο, είχε μπει στη φυλακή, είχε αρκετά θέματα και έτσι δεν ήταν γενικά και ήσυχο παιδί. Και στη Θεσσαλονίκη έχει γράψει και τη δική του ιστορία γενικότερα στη νύχτα της πόλης. Αυτά δεν μας τα πεις εκτός έργα κάποια στιγμή, γιατί φαντάζομαι ότι έχεις ψωμί. Εντάξει. Οι παλιότεροι καταλαβαίνουν τι λέω. Γενικά ήταν μια μεγάλη μορφή εντός και εκτός γηπέδων, θα σου πω εγώ. Δουλεύει και delivery σε πιτσαρία ή μόνο την τρίτη αυτή? Όχι, εντάξει, υπάρχει. Κάνει και διάφορα βίντεο, ανεβάζει από την προετοιμασία, ξέρεις, την όλη διαδικασία. Αλλά γενικά, εντάξει, παραμένει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έτσι αρκετά δημοφιλής και στη χώρα του, πραγματικά. Δηλαδή, άμα μπορέσει και παρακολουθήσει κανείς, τον λατρεύουν οι Πορτορικανοί, γιατί αυτό ουσιαστικά ήταν ο ηγέτης μιας μεγάλης ομάδας στο Πορτορικό, πολύ σκληρής ομάδας, έτσι, η οποία έχει επιτυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο και έβγαλε την χώρα. Γιατί, εντάξει, το Πορτορικό είναι γνωστό για τις ομορφιές του, γιατί είναι μια καταπράσινη και όμορφη χώρα, από εκεί πέρα όμως λίγα πράγματα. Έτσι, δηλαδή αθλητικά δεν είχαν πολλά πράγματα να επιδείξει το Πορτορικό, και με τον Ορτίζ, ξέρεις, έκανε ένα πολύ μεγάλο μπαμ στο μπασκετικό στέλεγμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είναι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος τον οποίο τον πραγματικά το λατρεύουν στο Πορτορικό. Έτσι. Μάλιστα. Και στη Θεσσαλονίκη όμως. Εντάξει, τέλος καλά, καλά. Μίλησα μέσα στο για λίγο, γιατί σε μια φάση συνέντευξη ακούγονται και κάποια σπανικά, προφανώς ήταν στη δουλειά εκεί και δημιουργήθηκε στον κόσμο. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, ήταν καλό, γιατί και ο κόσμος τιμήθηκε, και νομίζω ότι αυτό που μένει είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιζε στον πριν 22 χρόνια και αν θυμούνται παλιότερα, δεν έφυγε και με τις καλύτερες εντυπώσεις από την ομάδα, ενώ από τη διοίκηση τότε, γιατί έφυγε λόγω οικονομικών προβλημάτων, έτσι. Αλλά βλέπεις πως μιλάει μετά από τόσα χρόνια που δεν είχε ανάγκη να το κάνει, έτσι. Πως μιλάει για την ομάδα, με τι αγάπη μιλάει για τον κόσμο και για το σύλλογο, έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, αυτό είναι που λέμε το όνομα και φανέλα, το brand name. Αυτό είναι σε ένα σύλλογο το brand name. Να μιλάει ο Ορτίζ, ο οποίος είναι ένας τρέλος, ο οποίος σε λίγο καιρό θα μπει στο Hall of Fame της FIBA, να μιλάει μετά από 22 χρόνια για την ομάδα με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Και ειδικά όταν έφυγε σε δύσκολες εποχές για την ομάδα. Γιατί ο Ορτίζ είχε μάλιστα φύγει δύο φορές από τον Άρη. Μετά τη χρονιά 96-97. Μετά τη χρονιά έφυγε πάλι λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ξαναγύρισε την επόμενη και έφυγε πριν τον τελικό των απλήρωτων. Έτσι, πριν από εκείνη την... πριν από εκείνο τον τελικό είχε φύγει πάλι. Λόγω οικονομικών προβλημάτων πάλι. Έτσι, αλλά βλέπεις ότι μετά από 22 χρόνια, ενώ θα μπορούσε απλά να κλείσει το τηλέφωνο, να μην πει τα τόσο καλά λόγια τον Άρη, βλέπεις πως ακόμα του έχει μείνει μέσα ο Άρης και ο κόσμος. Και είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε και στο ποδόσφαιρο να γίνεται, με παίχτες που έφυγαν πριν 10 χρόνια τον Άρη, ας πούμε, όχι κάτω από τις καλύτερες συνθήκες, αλλά δεν κρατούν τις κακές τιμές, κρατούν μόνο τις καλές, και αυτό έκανε και ο Ορτίζ. Βέβαια, η διαφορά του τότε με το τώρα είναι η τίτλη, γιατί τα προβλήματα παραμένουν στον μπασκετικό Άρη. Ναι. Δυστυχώς. Για να προσγειωθούμε λίγο στο σήμερα, είχαμε την παρέτηση του κύριου Κάλλανα, του Διοικητικού Συμβούλου της ΚΑΕ. Ναι, η τρίτη παρέτηση ουσιαστικά ανθρώπου του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε δημιουργήσει ο Δημήτρης Γουλέλμος όταν ανέλαβε την ομάδα και ουσιαστικά είχαμε την επόμενη σελίδα της μεταλλάσκαρης εποχής. Είναι ο τρίτος μετά τον κύριο Μωυσιάδη, που ήταν ο πρώτος που παραιτήθηκε πολύ νωρίς, και ακολούθησε ο Γιώργος Σιγάλας, έτσι, όπως και αυτός παραιτήθηκε. Βέβαια, εδώ στο θέμα Σιγάλα να προσθέσω ότι για να παραιτήσει από έναν δοσού, καταρχήν ΚΑΕ, νομίζω και πάει ισχύει το ίδιο, έχει μια διαδικασία, δηλαδή δεν είναι απλά το λέω και φεύγω. Έτσι, ύστερα να χαρτί στον μεγάλο μέτρο που του λέω παρετούμε. Θέλει μια ολόκληρη διαδικασία, συνολικά είναι 4 έγγραφα τα οποία πρέπει να στείλεις. Ο κ. Μωυσιάδης, για παράδειγμα, την έκανε τη διαδικασία. Λίγο Σιγάλας, από ό,τι το ήξερα και πριν μερικούς μήνες, δεν είχε κάνει αυτή τη διαδικασία. Έτσι, είχε απλά παραιτηθεί λέγοντας στον κ. Γουλέλμο ότι παρετούμε. Θεωρώ ότι ίσως να την προχώρησε ο κ. Σιγάλας όλη αυτή τη διαδικασία και να παραιτήθηκε και επίσημα, δηλαδή κανονικά. Ήρθε λοιπόν τώρα αυτή η απαραίτηση του κύριου Νίκου Κάλλαν, ο οποίος θεωρούνταν από τους πιο κοντινούς, αν θέλει, στον Δημήτρη Γουλέλμο, από την αρχή της κοινής τους παρουσίας στα δρόμενα της ΚΑΕΑΡΙΣ. Ο κύριος Κάλλαν, ο οποίος εδώ καιρό σκεφτόταν την παρέτηση,
Απ' την άλλη, βέβαια, υπήρχε και η επιθυμία του Δημήτρου Κορέου εδώ και καιρό να ανεδιοργανώσει το δικό συμβούλιο της Sky Άρης, να δημιουργήσει ένα καινούριο, στο οποίο μέσα δεν θα ήταν ο κ. Κάλλερ. Και προφανώς ο κ. Σάρα, γνωρίζοντας και αυτό, ότι δεν θα είναι στο επόμενο δικό συμβούλιο, έφτασε ίσως τα όρια της υπομονής του, δεν ήθελε να παραμείνει άλλο στην ομάδα. Και έτσι παραιτήθηκε σήμερα και από ό,τι έμαθα δεν μετέφερε ο ίδιος την παρέτηση του κ. Γουλέλμου, αλλά την μετέφερε μέσω ενός άλλου ανθρώπου. Ίσως και αυτό να είναι δείγμα, ξέρεις, ότι οι σχέσεις να μην ήταν στο καλύτερο επίπεδο. Με αυτή την παρέτηση λοιπόν είναι ο τρίτος που παραιτείται και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή στη διοίκηση είναι ο κ. Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος και διευθύνων συμβούλος, ο κ. Ψηφίδης, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη, άσχετα αν είναι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη. Ο πρόσωπος του Ερασιτέχνη στο δικό συμβούλιο, καθώς ο Ερασιτέχνη είναι μέτοχος με το 10%. Βάσει νόμου λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει ειδικό συμβούλιο με δύο άτομα. Το λιγότερο είναι τρία, τα οποία πρέπει να είναι σε ένα ειδικό συμβούλιο. Και αυτό πάλι, όταν είναι τρία άτομα, μπορεί πάλι κάποιος να το προσβάλλει και να πάει σε διοίκηση υπό το δικείο. Ακόμα και αν είναι αιρετή διοίκηση. Δηλαδή κάτι που υπήρχε την περίοδο Λάσκα, όταν είχαν μείνει μόνο τρεις. Τότε με το Λάσκα είχε μείνει ο Μάνος, ο Νίκος και η Τζόρτζια. Υπήρχε μια πρόθεση τότε από ανθρώπους του Άρη να προσβάλλουν αυτή το ειδικό συμβούλιο και να πάνε για διοίκηση προδικείου. Ναι. Γιατί ήταν τρία άτομα και θεωρείται ότι με τρία άτομα υπολειτουργεί το ειδικό συμβούλιο. Με δύο δεν λειτουργεί. Οπότε ο κ. Γουλέλμος πρέπει άμεσα, θεωρώ, να δημιουργήσει ένα νέο ειδικό συμβούλιο, να οργανώσει άδες αυτό και να καταθέσει τα χαρτιά τα απαραίτητα για να κάνει ένα νέο ειδικό συμβούλιο. Το πρόβλημα είναι, νομίζω, ότι ποιοι θα είναι αυτοί που θα τους συλλαχώσουν. Τον πρόλαβαν λίγο εξελίξεις, δηλαδή, θα λέγαμε. Ναι, εκεί πάει. Τον πρόλαβαν εξελίξεις κάποια στιγμή όταν το λες και θα τον συμποστά του. Ναι, αλλά δεν υπολόγιζε ότι θα γίνει τώρα. Εντάξει, δεν υπολόγιζε να γίνει τώρα όταν όλα κρέμονται σε μια κλωστή. Γιατί ο κ. Κάλλερ εδώ και καιρό, όπως είπαμε, υπήρχε θέμα. Και όλα κρέμονται σε μια κλωστή γιατί είναι τα άτομα τρία. Ναι. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι ο Σιγάλας παραιτήθηκε κανονικά και όπως έπρεπε. Αν πούμε ότι τα άτομα είναι τρία, εντάξει, ήταν όλοι σε μια γραμμή. Ναι. Μια κλωστή, μάλλον. Ναι. Η όλη ιστορία. Το θέμα είναι πλέον ποιοι θα έρθουν, ποιος θα αναζητήσει ο κ. Γουλιέλμος. Ο Χάρης Παπαγεωργίου, όπως γνωρίζω, έχει κάνει κάποιες προτάσεις εδώ και καιρό για άτομα να στελεχώσουν τη διοίκηση, άτομα επιφανής, ανθρώπους του Άρη εδώ στην πόλη Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν ένα αλφα κύρος σημαντικό στους κλάδους, ο οποίος είναι, και γίνανε κάποιες προτάσεις. Δεν έχουν προχωρήσει κάποιες συζητήσεις ακόμα, έτσι. Υπάρχει σκέψη και για παλέμαχους της ομάδας να μπουν στο συμβούλιο. Υπήρχε μια σκέψη, έτσι. Για παράδειγμα, όπως γνωρίζω, είχε προταθεί από τον Χάρη Παπαγεωργίου ο Βασίλης Ελπιρίδης. Ο Βασίλης Ελπιρίδης όμως πλέον, επειδή συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία που γίνεται, δεν μπορεί να μπει σε θέση τώρα αυτή τη στιγμή στη διοίκηση. Έτσι, αν και δεν είχε προχωρήσει καν και αυτό το θέμα. Όμως το μεγάλο ζήτημα, Νίκο, είναι αυτή τη στιγμή ποιος θα βρει ο κ. Γουλέλμος και αν θα μπει ο κ. Γουλέλμος στην διοίκηση. Έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Αν θα μπει ο κ. Γουλέλμος στην διοίκηση, γιατί πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν μπαίνει ο Δημήτρης Γουλέλμος, αν και μεγάλο μέτοχος με 90% πλέον, γιατί δεν μπαίνει στην διοίκηση. Έτσι, είναι κάτι το οποίο νομίζω το λένε από την αρχή που έγινε η διοίκηση. Και είναι κάτι το οποίο ο κ. Γουλέλμος καλό θα ήταν να δώσει κάποια απάντηση κάποια στιγμή για ποιο λόγο δεν είναι. Με στιγμή που αυτός είναι ο κάτοχος του 90% των μετοχών της ΚΑΕ Άρης. Θα ήταν καλό, θεωρώ, να ήταν μέσα στη διοίκηση. Δίνει μεγαλύτερη, αν θέλεις, κύρος και βαρύτητα. Έτσι, το να είσαι μέσα στη διοίκηση ο μεγάλο μετοχός. Το θέμα όμως είναι ποιος θα επιλέξει και πόσο και με βάση του νόμου έχει περιθώριο να μην είναι έτσι διοίκηση. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διοίκηση στην ΚΑΕ. Τα δύο άτομα που είναι αυτή τη στιγμή στη διοίκηση δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Είναι τρομερό. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη. Θεωρώ ότι αυτό καταρχήν όλη η ιστορία αυτή βαραίνει τον κύριο Γουλέλμου. Γιατί όταν παρατήθηκε ο κ. Μουσιάδης, υπήρχε ακόμα από τότε η σκέψη για να διοργάνωση του Δουσού. Του Γιώργου του Σιγάλα επίσης το θέμα το ήξερε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πριν ακόμα παραιτηθεί ο κ. Σιγάλας, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει παραιτηθεί εδώ και τουλάχιστον 7 μήνες. Ναι. Έτσι. Ξαναλέω ότι στο θέμα του Σιγάλα, επειδή δεν είχε παραιτηθεί επίσημα κανονικά στην αρχή, όταν είχε, κανονικά έμπαινε σαν μέλος της διοίκησης. Αν και δεν έπαιρνε αποφάσεις. Έτσι.
Απλά δεν υπήρχε αυτή η πίεση και βάση του νόμου να προχωρήσει σε αλλαγή της ανανέωσης της Παιδικού Συμβουλίου, ο κ. Βουλέλμος. Και φτάσαμε τώρα, αυτή τη στιγμή, στις αρχές Απριλίου, που η ομάδα μαθηματικά ακόμα δεν έχει εξασφαλίσει την παραμονή της. Έτσι, δηλαδή μαθηματικά ακόμα, αν και εγώ το έχω ξαναπεί, για μένα δεν υπάρχει θέμα. Ο Άρης θα βρει την νίκη που θέλει, τη μία ως το τέλος. Αλλά αυτή τη στιγμή που η ομάδα είναι σε μια κατάσταση συγκεκριμένη, έχει τα προβλήματά της, έχει τα οικονομικά θέματά της, που πρέπει να εξοπλιστούν, για παράδειγμα τώρα το 99 να πληρώνεται, φορεία, οι παίκτες, όλα αυτά, τώρα μπαίνει ακόμα ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Και όταν λέω σημαντικό, εννοώ ότι σε μια ομάδα η οποία έχει πολλά προβλήματα, δεν την παίρνει που λέει ο λόγος να κάτσει και ένα μήνα να μην υπάρχει κάποιος ο οποίος να παίρνει αποφάσεις. Έτσι. Μιλάμε πάντα σε θέμα, σε πλαίσιο, σε κομμάτι του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι. Οι πληρωμές γίνονται από τον κ. Βουρέλμο, δεν χρειάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο να περνάει από εκεί. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο σε μια εταιρεία. Δεν μπορεί να είναι ακέφαλη η εταιρεία. Και εδώ τώρα πιέζει ο χρόνος, θεωρώ, προκειμένου να γίνει αυτό. Δεν ξέρω κάποια άλλα άτομα που να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, μάλλον να είναι στη σκέψη του κ. Βουρέλμου. Ακούγεται κάτι ότι μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να μην είναι από Θεσσαλονίκη, και αυτό νομίζω, εφόσον προχωρήσει, εντάξει, ο Γιώργος Σιγάλας δεν ζει στη Θεσσαλονίκη, ζει στην Αθήνα, αλλά είναι ο Γιώργος Σιγάλας. Έχει συνδέσει το όνομά του με τον Άρη. Αλλά αν έρθουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον Άρη και δεν είναι από Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι αυτό δεν θα αρέσει σε πολλούς. Έτσι, γιατί το προηγούμενο παράδειγμα που είχαμε, τον κύριο Παπαγεριάκη, όλοι γνωρίζουμε τι εικόνα και τι εντύπωση και τι κατάσταση άφησε στην ομάδα. Όταν έχεις έναν άνθρωπο που ήταν στη διοίκηση και ήταν στην Αθήνα και δεν ήξερε τίποτα από τον Άρη, είχε κάνει πριν χρόνια στο Παγκράτη και καμία σχέση με την πραγματικότητα του Άρη. Έτσι και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε, γιατί πήγε μια διοίκηση που ήταν από την Αθήνα. Και τα άτομα αυτά δεν ήξεραν για τον Άρη. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Λέω ότι έτσι ακούγεται τις τελευταίες ώρες. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει κάτι τέτοιο. Κάποιες σκέψεις δηλαδή ανθρώπων που θα έρθουν από την Αθήνα, που θα είναι από την Αθήνα, και επειδή δεν θα έχω κάποια σχέση με τον Άρη να μπω στο Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι θα το σκεφτεί αυτό το κομμάτι ο κ. Κουρέμος πάρα πολύ σοβαρά για το ποιος θα βάλει στη διοίκηση. Έτσι, γιατί ξαναλέω ότι αν ισχύει ένα τέτοιο σενάριο που δεν θεωρώ ότι έχει ελπίδες, έχει ελπίδες πολλές, λέω όμως τι ακούγεται στην πιάτσα, νομίζω ότι όλο αυτό θα ξεσηκώσει οι αντιδράσεις. Έτσι, γιατί το προηγούμενο ανάλογο παράδειγμα, ξαναλέω ότι μας άφησε πολύ άσχημες αναμνήσεις και εικόνες στην ΚΑΕ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δείχνει ότι στην κατάσταση στην ΚΑΕ δεν είναι στην καλύτερη δυνατή. Έτσι, παρά την προσπάθεια που γίνεται. Αυτός ο συγκεντρισμός, αν θέλεις, του κ. Βουλέλμου σε κάποια πράγματα δεν είναι καλός. Και καλό θα είναι να ανοίξει ο Διοικητικός Συμβούλιο, να βάλει ανθρώπους μέσα να δουλέψουν σε πάρα πολλά ζητήματα. Έτσι, είναι κάτι ανάλογο που βλέπαμε με τον κύριο Λάσκαρη. Έτσι, και ο κύριος Λάσκαρης, αν θυμάσαι, Νίκο, δεν έδινε πολλές αρμοδιότητες σε πολλούς ανθρώπους. Είχε ένα πολύ μικρό κλειστό Διοικητικό Συμβούλιο και όλο αυτό στο τέλος δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ένα θέμα, δεν είναι υψηλής σημασίας, δηλαδή δεν κρίνεται όλη η ομάδα από αυτό ή δεν καταραίει η ΚΑΕ από αυτό το θέμα, αλλά είναι ένα θέμα, νομίζω, πολύ σημαντικό. Δεν μπαίνω στη λογική να πω ότι τον εγκατέλειψε ο κ. Κάλλερ, να το καράβι βουλιάζει σχετικά. Δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Απλά θεωρώ ότι υπήρχε μια διαφωνία απόψεων με τον κ. Καλεμπλέον. Ο ίδιος ο κ. Κάλλερ θεωρούσε ότι από τη στιγμή που δεν συμμετείχε στις αποφάσεις δεν μπορούσε να προσφέρει κάτι παραπάνω και αποχώρησε. Πολύ απλά. Έτσι. Θα δούμε. Θα δούμε τις επόμενες μέρες ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Φαντάζομαι από εβδομάδα τώρα θα έχουμε κάτι όσον αφορά το διοικητικό. Προφανώς, από εβδομάδα. Να περάσει και το Μάσο Πέτρο. Ξαναλέω τώρα, επειδή δεν είμαι καλά όσον αφορά, δεν γνωρίζω καλά την νομοθεσία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έτσι, πόσο χρόνο δίνει δηλαδή για να κάνει νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο να έχει τον επαρκή αριθμό ανθρώπων, μελών. Δεν ξέρω, γιατί σου ξαναλέω ότι από όσο γνωρίζω, γιατί είχα ασχοληθεί με το Θεσσαλονίκη μερικού μήνε, για παράδειγμα, η παρέτηση του Σιγάλα δεν λογιζόταν σαν νόμιμη, γιατί δεν είχε προχωρήσει την διαδικασία. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε στο ΓΕΜΗ υπήρχε ακόμα ο Γιώργος Σιγάλας. Έτσι πριν μερικούς μήνες. Δεν είχε απαραίτηση, δεν είχε στείλει το χαρτί για να βγει και από το ΓΕΜΗ. Έτσι. Ναι. Είναι μια διαδικασία, δεν είναι τόσο απλό να πεις παρετούμε και γεια σας και έφυγα. Ναι. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα, γιατί
Μιλάμε για μια ΚΑΕ, μιλάμε για μια εταιρεία που είναι και στο 89. Με ό,τι αυτό εμπεριέχει. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αγωνιστικά. Αυτά τα δυτικά. Αγωνιστικά περιμένουμε τον Μπέλ, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση αναμονής. Δεν είναι 100% έτοιμος. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολη η συμμετοχή του με τον Προμηθέα. Και αν θα παίξει θα είναι σε... όχι σε τόσο καλή κατάσταση για να δώσει το 100%. Εντάξει, νομίζω ότι αν δεν είναι 100% ο Καστίτς δεν θα ρισκάρει, γιατί ρίσκαρε με τον ΠΑΟΚ, μπήκε με τον ΠΑΟΚ, έκανε ένα στο ημίχρονο και είδαμε ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει και επιδεινώθηκε η κατάσταση του. Έτσι, οπότε νομίζω ο Καστίτς, αν δεν δει ότι ο Μπέλ δεν είναι στο 100%, θα τον αφήσει πιθανολογώ εκτός για τα επόμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Γιατί το Προμηθέα το παιχνίδι είναι από τα πιο δύσκολα που χρειάζεται μέχρι τέλος χρονιάς. Ένα Προμηθέας που είναι μια πολύ καλή ομάδα, ένα εξαιρετικό ρόστερ, έτσι και έχει δείξει πολύ καλά δημοσιογραφή στη χρονιά. Οπότε, αν πούμε ότι ο Γιάννης ο Καστίτης έχει στο μυαλό του, να το ευχηθούμε και χρόνια πολλά βέβαια σήμερα, γιατί ήταν γενέθλιά του. Βεβαίως. Αν ο Καστίτης θεωρήσουμε ότι έχει στο μυαλό του να κάνει μια νίκη για να μην κοιτάει πίσω, νομίζω ότι θα προφυλάξει τον Μπέλ για να τον έχει στα άλλα παιχνίδια και να μην πάθει κάποια υποτροπή, να επιβαρυνθεί ο τραυματισμός του και μείνει και εκτός ακόμα περισσότερο, έτσι. Ναι. Αυτός είναι το βασικό πρόβλημα. Ο Αγγέλου, και αυτός γενικά έχει θέμα, το Γιώργος Αγγέλου, αλλά νομίζω ότι εδώ καιρό δεν είναι μέλος της ομάδας, έτσι. Δηλαδή έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο τον κράτησε εκτός για πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό δεν αγωνίζεται να φτάσει κιόλας. Ο Γιώργος Αγγέλου έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αλλά γενικά έτσι και πως ήταν η ομάδα, νομίζω ότι από τη στιγμή που είχε και το Γιώργος δεν τέριαζε μέσα στην ομάδα Γιώργου Αγγέλου. Δεν είναι και αυτό σε κατάσταση να βοηθήσει. Όλοι οι υπόλοιποι τουλάχιστον μέχρι σήμερα, έτσι μένει το μόνο, ήταν κανονικά στη διάρκεια του Γιάννη του Καστρίτη, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Σταμάτη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Νίκο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Σταμάτη. Λοιπόν, πληρέστατο ρεπορτάζ από τον Σταμάτη τον Μουρελή όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, κυρίως στο διοικητικό κομμάτι και την ξαφνική παρέτηση του κ. Κάλεν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο Σταμάτης, περιμέναμε αλλαγές, αλλά νομίζω ότι οι εξελίξεις πρόλαβαν τον κ. Γουλιέλμο. Πλέον στο ΔΣ έχει μείνει ο Χάρης Παπαγεωργίου ως πρόεδρος και ο Γιάννης ο Ψηφίδης, εκπροσωπώντας τον Ερασιτέχνη. Σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο για τον Άρη η διοίκησή του να παρουσιάζει αυτή την εικόνα, αλλά όπως είπε και ο Σταμάτης όση ώρα μιλούσαμε, δεν θα μπούμε σε δικασία να πούμε ότι το καράβι πηγαίνει προς τα βράχια και να φέρουμε την καταστροφολογία. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κύριος Γουλιέλμος θα πρέπει να φροντίσει άμεσα ώστε να τρέξει τη νέα μορφή του Δουσού, την οποία όμως είχε ως πλάνο και ως project για μετά το τέλος της σεζόν. Εξέταζε κάποιες επιλογές οι οποίες είχε, κάποιες προτάσεις που του είχε κάνει και ο κύριος Παπαγεωργίου, κάποιες σκέψεις που είχε και ο ίδιος για άτομα τα οποία θα μπορούσαν να μπουν στο ΔΣ της ομάδας. Πλέον όμως όλα αυτά πρέπει να τρέξουν, δεν μπορεί ο Άρης να περιμένει μέχρι το φινάλε της χρονιάς. Και έτσι περιμέναμε από εβδομάδα, γιατί τώρα η εβδομάδα που διανύουμε ολοκληρώνεται σιγά σιγά, υπάρχει και το παιχνίδι με τον Προμηθέα Πατρών το ερχόμενο Σάββατο, περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις του μεγαλομετόχου του Άρη όσον αφορά τη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί να μπει και ο ίδιος, δεν το έχει κάνει βέβαια μέχρι στιγμής. Και είπε σωστά ο Σταμάτης κάτι, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μας εξηγήσει το λόγο που δεν μπαίνει ο ίδιος στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μεγαλομέτοχος της ομάδας. Θα έχει άλλη βαρύτητα η παρουσία του στο ΔΣ της ΚΑΕ, εφόσον βρεθεί σε αυτό. Τέλος πάντων, την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Πρώτα ο κύριος Γουλιέλμος και φυσικά και εμείς μέσω των μπασκετικών μας ρεπόρτερ, αν έχουμε κάτι, θα ενημερώσουμε μέσα από το Λαμπαουτάρης και μέσα από τον Λίμπερο 107,4. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει και ο δεύτερος ημιτελικός του Final Four για τις ηλικίες κάτω 15 Super League, Παναθηναϊκός Άρης ΟΔΑΚ Λαμίας. Μπορείτε να μπείτε στο Λαμπαουτάρης, αν δεν έχει ανέβει σε κανένα λεπτό το πολύ, θα είναι στον αέρα το live streaming μέσα από το οποίο θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε με εικόνα και ήχο τις προσπάθειες των μικρών του Άρη.
Βλέπω τώρα έχουν μπει ήδη δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Γίνονται καθιερωμένοι χαιρετισμοί πριν από την σέντρα. Τυπικά γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στον δικό του όμιλο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο κύριος Λάμπρος Μπεκιάρης είναι διαιτητής, Γιώργος Στεφανής, Βασίλης Καλύβας, η βοηθή του, και Νικόλας Παπακοσταντίνου είναι ο τέταρτος. Η αρχηγή, για να δούμε τις εντεκάδες κιόλας. Την εντεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο Άρης. Τώρα βλέπω, έχει Νταμπίζα ρε φίλε στον πάγκο, πάνω θα έχω στην ΚΑΠΑ 15. Γιος του σίγουρα. 100%. Αν δούμε τώρα ποια θα είναι και η εντεκάδα που έχει επιλέξει ο προπονητής του Άρη. Ξυρισμένο κεφάλι βλέπω από τον αρχηγό. Μάλιστα, το Βακουφτσί. Μαλλιά έχει την προηγούμενη εβδομάδα που τον κάναμε στην Άρη. Λοιπόν, βλέπω και τον Τάκη Φίσα να είναι και αυτός εκεί, ως στέλεχος των τμήματων υποδομής του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε να δούμε και την ενδεκάδα του Άρη για να πάμε στο break και να επιστρέψουμε φυσικά και με ενημέρωση μέσα από το Λίμπερο και από το Λαμπαουτάρης για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Επαναλαμβάνω, υπάρχει το live streaming στο Λαμπαουτάρης, μέσα το οποίο θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Θα υπάρχει σε λίγα δευτερόλεπτα. Άντε ρε Τσίψιο, άντε ρε αγόρι μου, βάλ το ένα δύο κόσμο στην ΚΑΠΑ 15 να περνάει στον τελικό. Μην καθυστερείς. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι μαζί μας την πρώτη ώρα είναι και ο Γιαννόπουλος. Καλείτε στο 2-3-10-7-5-1-9-33 και το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται και σας βάζει μπρος 24 ώρες το 24ωρο, όπως επίσης μπορείτε να πάτε το φορτηγό στο Γιαννόπουλο για ένα εξαιρετικό σέρβις, καλύτερες τιμές. Βλέπουμε τώρα σε πινακάκι την διάταξη του Παναθηναϊκού 4-2-3-1. Έχει Δήμο. Συνεχίζει, διάβασα Δήμιο στην επίθεση. Ωραίο, ναι, σε λένε φορ, να είσαι φορ και να σε λένε Δήμιο. Καλό, Δήμιος. Λοιπόν, θα δούμε τώρα και την εντεκάδα του Άρη. Κιτρινό μαύρο δίνουν όρκο νίκης, βλέπω, μπροστά στον πάγκο τους. Το ίδιο κάνουν και οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Ένα γήπεδο το οποίο έχουμε επισκεφθεί αρκετές φορές, είναι η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια. Μία για τη Super League βέβαια. Αρκετά βελτιωμένο σχέση με τα χρόνια της Football League. Κυριαζής, Στεφανίδης, Κοντινάκης, Τάλκα, Βακουφτσής, Τσιάτσιος, Βρετάς, Τσέρα, Χατζιωάννου, έφυγε γρήγορα η καρτέλα. Δεν πρόλαβα να δω τους υπόλοιπους. Τώρα μιλάει ο Πάνος ο Αλεξιάδης, ο υπεύθυνος των δημάτων, τον υπεύθυνος των Ακαδημιών του Άρη, λίγο πριν τη σέντρα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της ΚΑΠΑ 15. Όλα έτοιμα βλέπω για να ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Άρη να βρίσκεται στη σέντρα. Δεν μας έδειξαν βέβαια τη διάταξη του Άρη, παρά μόνο την εντεκάδα. Λύσαμε τους 11 που θα ξεκινήσουν για τους κυτρινόμαυρους. Δεν το πει, δείχνουν το Παναθηναϊκό, δεν τα δικά μας αφή. Έσχος είναι τώρα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε στο break σιγά σιγά και επιστρέφουμε σε λίγο με την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λίμπερο 107,4, All About Aris on Air. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. Στο 10ο λεπτό μπαίνουμε στον ημιτελικό της ΚΑΠΑ 15 με τον Παναθηναϊκό στο ΔΑΚ Λαμίας. 0-0 με μοιρασμένο παιχνίδι ως τώρα. Από μια καλή στιγμή για τις δύο ομάδες. Τον Παναθηναϊκό όμως, από ό,τι βλέπω τώρα στα τελευταία δύο λεπτά, να αρχίζει να παίρνει περισσότερο τον έλεγχο του παιχνιδιού. Είχε πάντως μια πολύ καλή στιγμή ο Άρης σε μια στατική φάση εκεί πέρα στο ξεκίνημα του μάτς. Πριν από 2-3 λεπτά είχε την δική του καλή στιγμή ο Παναθηναϊκός με ένα σούτ που πέρασε λίγο έξω το δεξί δοκάρι της εστίας του Άρη, ο οποίος τώρα βλέπω έχει ένα πλάγιο από τα αριστερά. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάτς μέσα το live streaming που υπάρχει στο All About Aris με εικόνα και ήχο από το ΔΑΚ Λαμίας, το οποίο φέτος όταν το επισκεφτήκαμε είχε μια βροχή, όπως γίνεται το 0-3 του Άρη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, με την γκολάρα εκείνη του Μπρούνο Γκάμα. Ωραίο γκολ. Έχουμε πάει βέβαια και σε εκείνο το αλήθεια μνήμη φιλικό Χρήστο Κιώσης που χάσαμε 4-0. Και έλεγε ο Νίκος Αναστόπουλος τότε, πρωταθλητές των φιλικών κτλ. Ναι, βέβαια. Σωστά. Λοιπόν, μιας που ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα με ποδοσφαιρικές αναφορές, να πάμε και στην πρώτη ομάδα. Αρχικά, παίρνοντας αφορμή από το μάτς ΚΑΠΑ 15 που βρίσκεται σε εξέλιξη, πολλά μπράβο στην ΠΑΕ για αυτό το πολύ όμορφο βίντεο το οποίο δημοσίευσε νωρίς το μεσημέρι με τις ευχές
των ανθρώπων της πρώτης ομάδας προς τους μικρούς ΚΑΠΑ 15. Και είναι ωραίο όταν βλέπεις στο βίντεο, στα πρώτα πλάνα, τον Σάβα Παντελίδη μαζί με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Όχι κάτι επαγγελματικό. Εγώ το θεωρώ πολύ, πολύ επαγγελματικό και πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πολύ ο αυθορμητισμός, δηλαδή μπροστά σε ένα κινητό με βίντεο να μιλούν πολύ απλά, πολύ χαλαρά οι άνθρωποι του Άρη, και ο Κωνσταντίνος ο Διαμαντόπουλος και ο Σάββας ο Παντελίδης, που δεν τους έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ σε τέτοια, είναι η αλήθεια. Και ήταν κάτι ωραίο αν μη τι άλλο. Και παίχτες της ομάδας όπως ο Τζανακάκης, ο Μπάσα, ο Σόουζα. Ήταν μια ωραία πρωτοβουλία της ΠΑΕ. Γενικότερα, το έχω πει και άλλες φορές, ότι ο Άρης πρέπει να εναρμονιστεί με την εποχή στην οποία βρίσκεται και να επενδύσει αρκετά στα social media. Είναι μεταβατική χρονιά φετινή και σε αυτό το κομμάτι για τους κυτρινόμαυρους, μεταξύ όλων των άλλων. Αλλά σίγουρα φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση για καινούργια πράγματα για να προτυπήσουν. Ο Άρης τώρα μέσα στην περιοχή απομακρύνει η άμενο του Παναθηναϊκού μετά από μια στατική φάση που είχαν ένα φάουλ οι κυτρινόμαυροι. Ο Παναθηναϊκός πάει να βγει στην κόντρα, αλλά θα πάρει το πλάγιο. Πολλά μπράβο λοιπόν στην ΠΑΕ για αυτό το βίντεο το οποίο δημοσίευσε πριν λίγες ώρες εν ώψη του ημιτελικού της ΚΑΠΑ 15. Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα, και όσον αφορά την πρώτη ομάδα, αύριο θα αναχωρήσει η αποστολή για την Αθήνα. Θα γίνει πρώτα μια τελευταία προπόνηση πιο χαλάρη σε σχέση με τη σημερινή και θα ανακοινωθούν οι εκλεκτοί του Σάββα Παντελίδη, η 18άδα λογικά, που θα ταξιδέψει στην πρωτεύουσα αύριο το απόγευμα. Χωρίς τον Τόνος, όπως λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Από χθες νομίζω ότι έχει τεθεί νοκάουτ. Ασχέτως που σήμερα ακολούθησε πάλι ατομικό πρόγραμμα ο Αργεντινός. Με δύο προπονήσεις, ακόμα και να συμμετέχει σήμερα στο πρόγραμμα ή και αύριο, δεν μπορούσε να τεθεί στη διάθεση του Παντελίδη. Με τον Τόνσο πλέον θα τον δούμε πάλι όταν θα είναι 100% έτοιμος και σωματικά και πνευματικά. Διότι είναι και το κομμάτι του φόβου που υπάρχει στον ποδοσφαιριστή. Τώρα ακούει κάποιος φόβο σε ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή 28 χρονών όπως ο Τόνσο και λέει είναι βλακία το να φοβάται. Δεν μπορείς όμως να ελέγξει τον τρόπο σκέψη ενός παίκτη. Δεν είναι μόνο Τόνσο, και άλλες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν που μπορεί να φοβούνται λίγο παραπάνω. Και ο Ντιγκινί το έχει λίγο αυτό το κομμάτι. Είναι λίγο διστακτικός, λίγο επιφυλακτικός. Θέλει να νιώθει ότι είναι 100%, 150% καλά για να μπει και να παίξει. Έτσι λοιπόν, τον Τόνσο νομίζω θα τον ξαναδούμε όταν θα συνδυαστούν αυτά τα δύο, δηλαδή η σωματική του ετοιμότητα μαζί με την πνευματική του ετοιμότητα. Δόξα τω Θεώ, επιλογές υπάρχουν για τον Σάββα Παντελίδη και για τα επόμενα παιχνίδια, αλλά και για αυτό που έχει μπροστά τη ομάδα το Σάββατο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Μαρτίνες και Φετφατζίδης διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Αν δεν πάει με το σχήμα Ντιγκινί Γιουνές, που εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο, να το δούμε στο ΆΚΑ. Δεν λέω ότι είναι και απίθανο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε με τον Ντιγκινί στην κορυφή και έναν εκ των Μαρτίνες ή Φετφατζίδη πίσω από τον Γάλλο μεσοπιθετικό. Η λογική και η δικαιοσύνη, το δίκαιο βασικά, όχι δικαιοσύνη, η λογική και το δίκαιο λένε ότι ο Παντελίδης επιλέξει τον Μαρτίνες. Γιατί παρουσιάζει μια σταθερά ανωδική εικόνα το τελευταίο διάστημα. Κυρίως βέβαια ερχόμενος από τον Πάγκο, γιατί με ξέρει στο μάτι στη Λάρισα, άλλο παιχνίδι. Δεν έχουμε δει τον Μαρτίνες άλλο παιχνίδι βασικό να αποδίδει όπως θα έρχεται από τον Πάγκο. Τον βοηθάει λίγο όταν έρχεται από τον Πάγκο ότι είναι πιο φρέσκο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ότι διαβάζει το παιχνίδι την ώρα που εξελίσσεται. Και για τη δική του θέση είναι σημαντικό να διαβάζει το παιχνίδι και τον αντίπαλο, κυρίως μεσοαμυντικά. Και οι πιθανότητες είναι με το μέρος του, χωρίς όμως να αποκλείουμε και τη χρησιμοποίηση του Φετφατζίδη, τον οποίο είδαμε βασικό και την περασμένη αγωνιστική και στο παιχνίδι του Καραϊσκάκη, που είχε αγωνιστεί πάλι στη θέση την οποία διεκδικεί αυτή την εβδομάδα. Με τη φορά τη μιλάμε για το μάτς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Γενικότερα μια δεκάδα που όπως φαίνεται από χθες θα έχει κάποιες αλλαγές από τον προπονητή του Άρη. Κάποιες αναμενόμενες, δηλαδή όπως η επιστροφή του Βέλεθ στα στόπερ, κατά πάσα πιθανότητα αντί του Δελιζήση. Βέβαια ο Δελιζήση τα πήγε πάρα πολύ καλά κόντρα στον Όφη την περασμένη Κυριακή και έδειξε ότι δεν την επηρέασε καθόλου το γεγονός ότι απουσίασε τα 4 τελευταία μάτς ομάδας. Ήταν στη διάθεση του Παντελίδη, με ξέρεις νομίζω ένα που ήταν τραυματίας.
Αλλά φάνηκε ότι δεν τον επηρέασε η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού. Και αυτό έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την άποψη που υπάρχει για τον Δελιζής, ότι είναι από τους πιο σταθερούς παίχτες του Άρη φέτος. Άρα λοιπόν θα έχουμε λογικά το Βέλεθ δίπλα στον Ρόους. Ο Άρης μέσα στην περιοχή, πολύ καλή στιγμή για την ΚΑΠΑ 15, εκτός θέσης τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του Άρη στα τελευταία 5 λεπτά και έχει κυλήσει τον Παναθηναϊκό στην περιοχή του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή για τους κεντρινόμερους. Παναθηναϊκός τώρα στην κόντρα θέλει προσοχή. Εδώ πέρα αυτή η φάση. Για τον Άρη σέντρα, καλή, αλλά στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των κεντρινόμαυρων. Θα έχουμε λοιπόν λογικά τον Βέλεθ με τον Ρόους, ας το πέρ. Ο Βαλεριάνος διεκδικεί επίσης μια θέση στο αρχικό σχήμα. Εγώ νομίζω θα τον δούμε. Το θέμα είναι αν θα τον δούμε στο δεξί άκρο της άμυνας, αντί του Τζανακάκη, ή αν θα τον δούμε στο αριστερό αντί του Κόρχουτ. Χθες, για παράδειγμα, είχε ο Παντελής τον Βαλεριάνο και τον Τζανακάκη να βαράνε σέντρες όλη την ώρα. Από αυτό βγαίνει ο συμπέρασμα ότι έχει προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Βαλεριάνος. Επειδή όμως τον έχουμε ξαναδεί στα δεξιά, και μία φορά πετυχημένα μάλιστα, κόντρα στην ΑΕΚ, δεν αποκλείεται να το χρησιμοποιήσει εκεί ο Παντελίδης. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει φανέλα βασικού. Το θέμα είναι σε ποιο από τα δύο άκρα της αμυντικής γραμμής του Άρη. Στο κέντρο είναι εκεί που για μία ακόμα αγωνιστική δεν θα αλλάξει κάτι. Και δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει κάτι. Με τους Σιώπη Βαλεριάνο να είναι το δίδυμο στα χαφ. Λίγο πιο μπροστά είπαμε Μαρτίνες ή Φερφατζίδης. Με τον Τιγκινή στην κορυφή και τον Λάρσον εκτός απρόπτου και αυτός να επανέρχεται στο αρχικό σχήμα. Μαζί με τον Ματέο Γκαρσία θα είναι οι δύο εξτρέμ, οι δύο wingers στο 4-2-3-1 του Παντελίδη. Ένα πιθανό σχήμα που βγαίνει από τις χθεσινές και από τις σημερινές δοκιμές, τα όσα έδειξε ο προπονητής του Άρη στις προπονήσεις. Και περιμένουμε και την τελευταία, ενδεχομένως αύριο, αν θα δείξει κάτι που δεν το συνηθίζει βέβαια στις τελευταίες προπονήσεις, για να δούμε τελικά ποιες είναι οι τελικές του αποφάσεις για την 11η του ΆΚΑ. Αλλά επαναλαμβάνω, θα έχουμε αλλαγές από τον προπονητή των κεντρινόμαυρων. Ο Άρης τώρα μέσα στην περιοχή, το πλασέ από κοντά. Γκολ ο Άρης, 1-0 η ΚΑΠΑ 15. Το Παναθηναϊκό, υποδειγματική αντεπίθεση. Έχει φύγει όλος ο πάγκος στο κόρνερ για να πανηγυρίσουν με τους υπόλοιπους τον γκολ. 1-0-1 για να είμαστε πιο ακριβείς. Ο Άρης, το Παναθηναϊκό. Στο 18ο λεπτό η ΚΑΠΑ 15 κάνει το πρώτο βήμα για να περάσει στον τελικό, όπου περιμένει ο ΠΑΟΚ. Θυμίζω νωρίτερα επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού και μάλιστα με ανατροπή στο ίδιο γήπεδο στον πρώτο ημιτελικό του Final Four για τις ηλικίες κάτω 15. Το φάουλ το οποίο εκτελέστηκε, αυτό είναι η πρώτη καλή φάση βασικά του Άρη στο παιχνίδι. Τώρα μας δείχνει τα highlights του πρώτου ημιχρόνου. Ωραία αντεπίθεση, το παλικάράκι με το νούμερο 8. Α, και τη βρήκε και αμυντικός του Παναθηναϊκού. Καλά, αυτός αμυντικός του Παναθηναϊκού. Εντάξει, τώρα από ό,τι ήταν και μικρό παιδί, κιόλας μαθαίνουν ακόμα. Το πλασέ από τον παίκτη του Άρη. Η μπάλα μέσα στα δίχτυα. Κακή απομάκρυνση από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Γκολ ο Άρης, 0-1. Ανοίγουμε τις γραμμές. Τώρα που βάλε γκολ και η ΚΑΠΑ 15. 2-3-10-2-87-8-8-8. Για να σχολιάσουμε τα όσα είπε στην πρώτη ώρα της εκπομπής του Σταμάτη του Μορελής όσον αφορά τις εξελίξεις στο μπάσκετ, τα διοικητικά με την παρέτηση του κύρου Κάλεν, τα αγωνιστικά, το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, βέβαια, και τον ποδοσφαιρικό Άρη, το οποίο πλησιάζει, εννοείται, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε, και για τα πλάνα του Σάβα Παντελίδη και για την ΚΑΠΑ 15, η οποία ως outsider αυτή τη στιγμή βάζει δύσκολο στον Παναθηναϊκό, που είναι τώρα στην επίθεση από τα αριστερά, από ό,τι βλέπω, οι πράσινοι, και θα ανοιχτούν ακόμα περισσότερο ψάχνοντας αρχικά τον γκολ της ισοφάρισης. Έχουμε συμπληρώσει τα 20 λεπτά στο ΔΑΚ Λαμία, στο 0-1 του Άρη, επαναλαμβάνω, από το 18. Πριν 10 λεπτά η ΚΑΕ Άρης έχει βγάλει την εξής ανακοίνωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ Άρης στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου και του κύριου Νίκου Κάλεν, επιβεβαίωσε την κοινή του στάση και πορεία για το καλό της ομάδας μας και την ομοψυχία για την ολοκλήρωση των κοινών μας στόχων. Μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής χρονιάς και ταυτόχρονα με την διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ανακοινωθεί η όποια νέα σύνθεση. Έλα, Χρήστο. Τι σημαίνει αυτό, ρωτάει ο Χρήστος Κιώσης. Πολύ σωστά και πολύ to the point. Ότι δεν φεύγει τελικά ο κύριος Κάλεν. Μάλλον ναι. Μάλλον.
Ναι, μάλλον το είχαμε επαφές, κόντρα επαφές, και από εκεί που είχαμε ήμασταν στην παρέτηση, τελικά ο κύριος Κάλεν παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για δώσω λίγο το χάλι, Χριστοκιώτη. Το ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει όσον αφορά αυτή την εξέλιξη επί του πιεστηρίου, και υπενθυμίζω ότι είναι ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-2-87-8-8-8, εκτός αν είστε τόσο προσιλωμένοι στο μάτς K15, το οποίο δείχνει KTV100. Ναι, Βασίλη, το γνώριζα. Απλά επειδή έχω μπροστά μου τώρα τον υπολογιστή, είμαι στο live streaming. Γι' αυτό, αλλά έχουμε, βλέπω και TV100 από εκεί. Απλά πρέπει να γυρνάω το κεφάλι μου, Χρήστο, τώρα από εκεί είναι και μακριά. Έχουμε και μοιοπία. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολη η διαδικασία. Λοιπόν, έγινε ένα ραντεβού. Συνεχίζοντας το θέμα του κύριου Κάλεν, ανάμεσα στον κύριο Γουλιέλμο και τον κύριο Κάλεν μετά από την παρέτησή του. Αχα, ωραία. Πάρε λίγο το σταμάτη για να μας τα πει καλύτερα, επειδή είναι φρέσκια η εξέλιξη και έχει το ρεπορτάζ. Να καλέσουμε το σταμάτη του Μουρελή, θα τον έχουμε πάλι. Ρε φίλε, αυτό το δίωρο, το εκπληκτικό δίωρο του All About Ares, ξεκινάμε με παραιτήσεις και κλείνουμε με παραμονές τελικά. Εδώ βλέπουμε σε replay τον goal της K15, το Ραφάλο και τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, περνάει από την μπάλα. Στο 24-25 είμαστε πλέον του παιχνιδιού, το 0-1 παραμένει, επαναλαμβάνω, της K15 κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο ΔΑΚ Λαμίας, για το Final Four του πρωταθλήματος για τις ηλικίες κάτω των 15. Τον έχουμε τον συνάδελφο. Τον έχουμε, ωραία. Σταμάτη μου, Ρελή, καλησπέρα και πάλι. Ρε, σε κατουράει, ρε, έλα. Ρε, σταμάτη. Τι να κάνουμε, ζωντανά είμαστε τώρα, δούμε το σκύλο, τι να κάνουμε, τα μας έχουν προλάβει εξελίξεις. Δεν πειράζει, τάκα, ζωντανά είσαι κομπές, αυτό, βόλτα με το σκύλο είμαι και είχαμε εδώ ένα ατύχημα παραλίγο. Εντάξει, γιατί εγώ δεν τον κάνω μπάνιο μετά στο σπίτι, δεν τον κάνω κάθε άλλος, κατάλαβες. Απίστευτα. Είναι και ζόρικο στα μπάνια. Απίστευτα τα πράγματα με το σκύλο, αλλά και στην Γκάι Άρης, ρε φίλε, γιατί δεν έχει περάσει. Καλά, ναι. Μια ώρα. Απίστευτα είναι εκεί. Και απίστευτα είναι εκεί. Δεν έχει περάσει μια ώρα που συζητούσαμε την παρέτηση του κύριου Κάλεν και τι θα ακολουθήσει κτλ. Και τώρα ξαφνικά βγαίνει ανακοίνωση πριν λίγα λεπτά που δεν λέει, πρόσεξε, εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, δεν λέει ότι παραμένει. Ότι για το καλό τη ΚΑΕ, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Χωρίς να λέει πουθενά ότι παραμένει. Και ότι μετά το καλοκαίρι θα δούμε. Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Εδώ είναι το θέατρο του παραλόγου. Δηλαδή, πραγματικά, ώρες και ώρες, είναι ασόβαρα αυτά τα πράγματα. 100%. Την παρέτηση Κάλεν, την έδινε επίσημα, ουσιαστικά, η ΚΑΕ Αριστούρ. Έτσι. Ναι. Δεν την επίσημα, την επιβεβαίωνε ο πρόεδρος της επικοινωνίας. Τώρα ξαφνικά είναι σαν να μην παραιτήθηκε ποτέ. Ναι. Ο κύριος Κάλεν. Έτσι. Και αυτό είναι το οξύμορο στην όλη υπόθεση. Ο κύριος Κάλεν δεν παραιτήθηκε και ουσιαστικά ανακάλεσε. Είχε μια συνάντηση με τον Χάρη του Παγιοργίου. Πιθανολογώ, δεν το γνωρίζω ακόμα με σιγουριά, αλλά πιθανολογώ ότι συμμετείχε σε αυτήν και ο κύριος Γουλιέλμος. Έτσι, είτε μέσω τηλεφώνου, Skype κτλ. Είτε εδώ δεν το γνωρίζω ακόμα, το έχω ξακριβώσει. Έτσι. Και προφανώς εκεί ο άνθρωπος πίστηκε, κάτσε λίγο ακόμα, κάνει υπομονή 2 μήνες. Να τελειώσει χρονιά, να κάνουμε νέα διοίκηση, γιατί τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε νέα διοίκηση. Έτσι. Ουσιαστικά αυτό είναι το όλο συμπέρασμα στην όλη ιστορία. Έτσι. Και ξαναλέω ότι αυτό για μένα, έτσι προσωπική άποψη, δεν είναι σωστή λειτουργία. Δεν μπορεί να παρετείται ο αντιπρόεδρος στις 1 και στις 3 να μην υπάρχει ούτε καν θέμα ανάκλησης, παρέτησης και όλα καλά, όλα ωραία. Εκπληκτικά πράγματα. Γιατί να μην γράψουν ότι ανακάλεσε την παρέτηση και πάσε να παραμείνει. Αυτό. Και αυτό το οποίο μας λες, ότι η ΚΑΕ η ίδια επιβεβαίωνε πριν λίγες ώρες την παρέτηση του κ. Κάλεν και τώρα βγαίνει αυτή η ανακοίνωση, κάνει ακόμα νομίζω χειρότερα τα πράγματα για αυτήν και τη φέρει σε ακόμα χειρότερη θέση όσον αφορά το επικοινωνιακό. Γιατί τώρα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά νωρίτερα, μιλάμε για σόβαρες καταστάσεις. Συγγνώμη, ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αν δεν ήταν, δηλαδή στις 1 η ώρα ήταν δεδομένη η παρέτηση Κάλεν και τώρα ξαφνικά δεν υπάρχει καν. Και αν θες να αποτυπώσεις την πραγματικότητα, συγγνώμη που σε διακόπτω στα μάτια, βγάλε μια ανακοίνωση που θα αναφέρει ότι ναι, παραιτήθηκε, αλλά μετά από ραντεβού που έγινε με τον κύριο Γουλιέλμο και στον κύριο Κάλεν, ακριβώς, αποφασίστηκε η παραμονή του στο δίσου της ομάδας μέχρι το φινάλε της σεζόν, βάζοντας πάνω απ' όλα το καλό του Άρη.
Είναι κάποια πράγματα όμως εμείς επικοινωνιακά τα οποία πρέπει λίγο στην ομάδα να τα προσέχουν. Και έτσι και εγώ πραγματικά, κοίταξε και η επιναρκή προληπτική, τη χαράζει ο μεγαλομέτωχος, αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Ναι. Προφανώς ο κ. Μουλέλμης είχε ενημερωθεί για την παρέτηση του κ. Κάλλαν και αυτός ουσιαστικά έδωσε το OK να δίνεται προς τα έξω παρέτηση Κάλλαν. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω τι να πω. Εγώ θεωρώ ότι αυτή όλη η εξέλιξη δείχνει για μένα προσωπικά ότι δεν μπορούσε να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση στην ΚΑΕ αυτή τη στιγμή. Αυτό που λέγαμε πριν νωρίτερα στην εκπομπή, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο ΔΣ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον με δύο άτομα. Ναι. Οπότε θα έπρεπε να βρεθούν άλλα άτομα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει ο κ. Γουλέλμος για τους χύψη λόγους. Έτσι, γιατί δεν έχει βρει τα κατάλληλα άτομα. Γιατί δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί. Γιατί θεωρεί ότι το καλοκαίρι θα είναι μια καλύτερη περίοδο να προσεγγίσει συγκεκριμένους ανθρώπους που θέλει στο μυαλό του. Εντάξει, ναι. Είναι και διαφορετικά το καλοκαίρι και διαφορετικά τώρα η όλη κατάσταση, έτσι. Αλλά όλη αυτή η αυτό που έγινε σήμερα με τις ανακοινώσεις, παραιτήσεις, ανακαλέσεις και τα σχετικά, συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν θα έπρεπε να γίνονται αυτά. Δηλαδή, κάνεις το πολύ απλό. Παραιτείται ο κ. Κάλλαν, ενημερώνει στην ΚΑΕ. Από τη στιγμή που υπάρχει μια συνάντηση και θεωρείς ότι σε αυτή μπορεί να τον αλλάξει άποψη, δεν το δίνεις επίσημα. Το αφήνεις. Άσε να γράφουν οι δημοσιογράφοι ό,τι θέλουν. Δηλαδή, είναι επικοινωνιακά κάποια πράγματα. Αυτό δείχνει μια άσχημη εικόνα της ΚΑΕ, προς τα έξω. Συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτό ισχύει. Όχι, έτσι είναι. Έτσι. Αυτό ισχύει. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή βγάζει μια λεπτή ανακοίνωση που λες ότι ο κ. Κάλλα παραμένει θέση, τον ανακάλεσε και τέλος. Και λέει ο κόσμος, εντάξει, όλα καλά. Έτσι. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει θέμα στη διοίκηση της ΚΑΕ. Προφανώς και όλοι τώρα κάνουν υπομονή για να περάσει χρονιά, να τελειώσει χρονιά. Και μόλις τελειώσει χρονιά να μπορέσουν να αλλάξουν την κατάσταση, να έρθουν άτομα, να αλλάξει η σύνδεση του δοσού της ΚΑΕ Άρης, έτσι, για την επόμενη χρονιά, προκειμένου να έχει και τα επαρκή άτομα και να υπάρχουν άτομα τα οποία να θέλουν να συνεισφέρουν. Προφανώς τώρα αυτή τη στιγμή ο κ. Κάλλαν, ως ένα βαθμό σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών αν θέλεις, αναγκάζεται να κάτσει για ακόμα δύο μήνες. Έτσι, νομίζω αναγκάζεται. Ότι η πραγματικότητα ναι, μπορεί να είναι... Εντάξει, πάντως είναι μια εξέλιξη που σαφώς ξαναλέω ότι είναι ένα για μένα επικοινωνιακό λάθος όλο αυτό. Γιατί η ουσία είναι ότι ο κ. Κάλλαν παραμένει, ότι η διοίκηση εξακολουθεί να προχωράει με τρία άτομα, τον κύριο Ψηφίδη, τον κύριο Παγιωρίου και τον κύριο Κάλλαν πλέον. Οπότε ουσιαστικά και βάσει του νόμου δεν χρειάζεται να αποχωρήσει αναδιάρθρωση αν θέλεις. Ναι. Ξαναείπαμε το παράδειγμα της εποχής Λάσκαρη που ήταν στη διοίκηση ο Νίκος Λάσκαρης, ο Μάνος Λάσκαρης και η Γιώργια Λάσκαρη. Έτσι, όταν είχε παραιτηθεί τότε ο κ. Σαββαγιάκης, ο οποίος και αυτός τότε είχε ένα χούι, παραιτούνταν στις 9 και ανακαλούσε στις 3. Και ξαναπαραιτούνταν μετά από δύο μέρες. Αλήθεια. Και ανακαλούσε μετά από δύο μέρες. Ναι, εντάξει, είπαμε να μην τα έχουμε αυτά. Δυστυχώς θα ξαναέχουμε ως ένα βαθμό. Δεν συγκρίνω τις δύο περιπτώσεις, απλά λέω το παράδειγμα των παραιτήσεων. Αυτά απλά, αυτό είναι η πρώτη πιο σαν εξέλιξη που υπάρχει όσον αφορά το διοικητικό. Και μέχρι το βράδυ δεν ξέρουν τι άλλο μπορεί να προκύψει στα μάτια μου, είναι η αλήθεια. Ναι, ας ελπίσουμε να μην παραιτηθεί κανένας ακόμα. Δεν νομίζω, δεν μιλάνε. Κοίτα, ο κ. Ψηφίδης δεν μπορεί να παραιτηθεί. Όχι. Αν φύγει από τη θέση του, θα πρέπει ο Αστέρης να ορίσει κάποιον άλλον. Ναι. Έτσι. Ο κ. Παγιωργίου δεν θεωρώ ότι θα παραιτηθεί. Έτσι, δηλαδή θα κάνει υπομονή ό,τι προβλήματα και να υπάρχουν που δεν υπάρχει θέμα παραίτηση. Αυτό το λέω τώρα με ένα ρηματικό, δεν υπάρχει θέμα παραίτηση και ο Βαγγιό ποτέ εκδήλωσε την επιθυμία να παραίτηση οτιδήποτε, παραμένει εκεί. Οπότε νομίζω θα πάμε έτσι μέχρι το καλοκαίρι και βλέπουμε το καλοκαίρι και μετανικό. Εκτός αν μέχρι το βράδυ. Βλέπουμε ποιοι θα έρθουν. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το βράδυ δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Έτσι, θα πάμε... Δεν θα παραιτηθεί ξανά ο κ. Κάλλαν. Όχι, δεν νομίζω. Τώρα από την που έγινε η συνάντηση, η κουβέντα και την είπανε κάτσε και είπε θα κάτσω. Απλά το λέω έτσι με λίγο γέλιο και λίγο χιούμορ γιατί είναι να γελά και να κλαις με αυτά. Αλλά... Ξαναλέω ότι αυτές του είδους οι καταστάσεις δεν είναι καλές. Ναι. Δεν είναι καλές γιατί προβληματίζουν τον κόσμο, φέρνουν, ξέρεις, τον κόσμο βάζουν κάποιες σκέψεις ότι, ω παιδιά, κάτι γίνεται εκεί. Έτσι, κάτι γίνεται για να παραιτείται και να ξεπαραιτείται και... Τώρα, γιατί με αυτή την ανακοίνωση που αναφέρει ΚΑΕ, ουσιαστικά σαν να λέω ότι όλοι οι δημοσιογράφοι γράψανε λάθος. Δεν γράψαμε λάθος όλοι οι δημοσιογράφοι. Όλοι το γράψαμε ότι παραιτήθηκε και ο Σκάλλαν γιατί το επιβεβαιώνει και η ΚΑΕ. Ναι. Έτσι, για να τα βάζουμε όλα τα πράγματα στη σειρά. Γιατί
δεν θέλω να πέφτει τίποτα στον αέρα. Όπως θεωρώ ότι και την προηγούμενη ανακοίνωση που έβγαλε η Καϊάρης στο θέμα του Υπουργείου και ανέφερε για κάποια δημοσιεύματα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι εννοεί ακριβώς. Γιατί υποτίθεται ότι περάσαμε όλοι μας μια διαρροή της Καϊάρης, τότε ήταν ενοχλημένη. Την περάσαμε εμείς την διαρροή της ΚΑΕ. Έτσι. Η ΚΑΕ με την ανακοίνωση που έβγαλε εκείνη τη μέρα λέγοντας για δημοσιεύματα διευκρίνιζε ποιος εννοεί. Και ουσιαστικά θα φανέρωνε ότι κάναμε λάθος. Δεν κάναμε λάθος κανένα. Όπως και σήμερα δεν κάναμε λάθος οι συνάδελφοι. Όλοι παραφέραμε το ρεπορτάζ. Έτσι. Απλά ο κ. Κάλεν αποφάσισε να παραμείνει. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Αυτά. Έγινε Σταμάτη. Ευχαριστούμε πολύ για το νεότερο ρεπορτάζ. Παραμένει ο κύριος Κάλλεν τελικά. Λοιπόν, έχουμε ώρα, Χρήστο. Ωραία, θα ακούσουμε την ώρα, θα ακούσουμε και το τελευταίο break των 18:30 και θα επιστρέψουμε σε λίγο για το τελικό κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Παναθηναϊκός Άρης, ο 34, είμαστε, παραμένει το 0-1 του Άρη από το 18ο λεπτό. Τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, All About Aris on Air, στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. 1-1. Το παιχνίδι της ΚΑΠΑ 15 με τον Παναθηναϊκό. Σοφάρισαν οι πράσινοι εκεί γύρω στο 35-36 λεπτό και τώρα έχουν τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο, 40 λεπτό όπως είναι σε αυτές τις ηλικίες και όχι 45 λεπτό. Τώρα στα 5 λεπτά δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μεγάλη μπορεί να είναι διαφορά, 5 και 5-10 ας πούμε. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, στο 1-1 η ΚΑΠΑ 15 που δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της από πολύ νωρίς το παιχνίδι. Και ισοφαρίστηκε από τον Παναθηναϊκό. Έχει ακόμα βέβαια 40 λεπτάκια για να πάρει εκ νέου το προβάδισμα και να τσεκάρει το εισιτήριο για τον τελικό του πρωταθλήματος, όπου εκεί περιμένει ήδη ο ΠΑΟΚ. Μακάρι τα παιδιά μας να τα καταφέρουν, να περάσουν στον τελικό και την Κυριακή, γιατί όχι, να φέρουν και τον τίτλο στη Θεσσαλονίκη. Σας μεταφέραμε πριν το διάλειμμα και την εξέλιξη στην εξέλιξη στην ΚΑΕ Άρης με την παραμονή τελικά του κύριου Κάλλεν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας μέχρι και το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Ο κύριος Κάλλεν, ο οποίος το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε. Εντάξει, και ήταν κάτι το οποίο έκανε γνωστό και η ΚΑΕ και βασικά το επιβεβαίωνε η ΚΑΕ Άρης. Και γράφτηκε από όλους τους συναδέλφους στο μπασκετικό ρεπορτάζ. Βγήκε η ανακοίνωση που διαβάσαμε λίγο νωρίτερα πριν μιλήσουμε και με τον Σταμάτη Μουρηλή, στην οποία βέβαια δεν αναφέρεται ότι επιστρέφει, αναφέρεται ότι συνεχίζει. Ήταν λίγο ιδιαίτερη ανακοίνωση. Επικοινωνιακά χτυπάει άσχημα, όπως και να το κάνουμε. Η ουσία όμως είναι, και αυτό το οποίο δεν γράφεται στην ανακοίνωση ΚΑΕ, ότι ανακάλεσε ο κύριος Κάλλεν μετά από το ραντεβού το οποίο πραγματοποίησε με τον Δημήτρη Γουλιέλα. Αποφασίστηκε για το καλό του Άρη κυρίως και για τη διατήρηση του υπάρχοντος σχήματος διοικητικά να παραμείνει στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι και από εκεί και πέρα ο κύριος Γουλιέλμος να προχωρήσει μαζί με τον Χάρη Παπαγεωργίου στην νέα σύνθεση του δουσού της ομάδας. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι ανοιχτό για κανένα δεκάλεπτο ακόμα. Δεν σας βλέπω βέβαια ιδιαίτερα ζεστούς σήμερα. Από χθες είστε λίγο ντεφορμέ στο κομμάτι των γραμμών. Εγώ ήταν να πηγαίνω καλά ρε Χρήστο στο ποδόσφαιρο κιόλας, γιατί με τον μπάσκετ υπάρχει ασχολία του κόσμου, οκ, okay, αλλά όχι με τον ίδιο ζήλο. Γεια σας κύριε Άγγελε. Όχι με τον ίδιο. Τι κάνετε, καλά είστε? Αυτό τρίμερο σε ποια χώρα του εξωτερικού θα πάτε? Διήμερο βασικά. Στην Πάτρα. Μάλτα. Αλήθεια τώρα? Μπράβο, φίλε. Βαλέτα. Ωραίος, δυνατός. Καλά να περάσετε. Λοιπόν, όταν πηγαίνει καλά η μπάλα, φίλε, υπάρχει και μια έτσι κουβέντα για τον μπάσκετ, αλλά λίγα πράγματα. Εντάξει, το ποδόσφαιρο βρίσκει το προσκήνιο, όλα πάνε καλά. Η Ευρώπη έχει κλειδώσει ουσιαστικά. Και πέμπτος να βγει ο Άρης. Από χθες νομίζω ότι ξέρουμε τις δύο ομάδες που θα περάσουν στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Καθάρισαν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Αλλά γιατί όχι ο Άρης να υπάρχει και η τέταρτη θέση, άλλωστε κακά τα ψέματα και μπορεί να μην άρεσε λίγο στους φίλους του Ατρομήτου. Ο Άρης είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή, βάσει προγράμματος και βάσει της οβαθμίας που υπάρχει. Και θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο τη θέση του αν κερδίσει το Σάββατο στο ΆΚΑ τον Παναθηναϊκό. Που βάσει της εικόνας των δύο ομάδων το τελευταίο διάστημα είναι το φαβόρι κιόλας για να πάρει την νίκη στο Ολυμπιακό στάδιο. Απλά αυτό που σε κάνει λίγο διστακτικό είναι το σύνδρομο του Άρη με την Αθήνα τη φετινή σεζόν.
Γιατί με ξέρει στο μάτσο κοντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης που εκεί δύσκολα κέρδισε, τα υπόλοιπα έχει χάσει. Από Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Ατρόμητο και Πανιόνιο. Για τα τρία πρώτα μάλιστα με βαρύ σκορ. Για τους κιτρινόμαυρους, που θυμίζω την άλλη εβδομάδα υποδέχονται τον Ατρόμητο. Ελπίζω βέβαια ο ορισμός του κύριου Σκουλά να μην μας κάνει να ασχοληθούμε μαζί το από εβδομάδα στο παιχνίδι του Σαββάτου. Και επειδή εγώ δίβλα ο χωρίς ανθρώπου μάθα σκέφτομαι και λίγο πονηρά κάποιες φορές και επειδή οι μνήμες από τις δηλώσεις του Κόρμπου για εκείνο τον ημιτελικό στην Τούμπα είναι ακόμα έντονες, το τι άλλο να κάνουμε πια, και επειδή ο Παναθηναϊκός δεν έπεισε ότι είναι και στα μαχαίρια με τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα επηρεάσει η διαιτησία του κ. Σκουλά το Σάββατο. Μακάρι να είναι 50αρίσιος, να είναι σωστός, ασία του αποτελέσματος. Πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο. Καλώς τον. Αφού δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο για να πάρει. Αφού ρε φίλε όλα καλά πάνε, εντάξει, δεν χρειάζεται. Ναι, καλά πάνε, αλλά πρέπει να πούμε μερικά πράγματα. Τώρα με τη διαιτησία δεν ξέρω, δεν τους ξέρω τους διαιτητές. Αυτό που είναι το σημαντικότερο είναι το πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης. Νομίζω ότι με σοβαρότητα και με, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, το αδιαφιλούν και το φαβορί είναι ο Άρης στο παιχνίδι αυτό. Mm-hmm. Και είναι μια ευκαιρία να κάνει μια επίδειξη δύναμης όπως κάναν παλιότερα και οι υπόλοιποι, κάτι Παναθηναϊκοί, κάτι Ολυμπιακοί, κάτι ΠΑΟΚ, όταν ο Άρης ήταν με ρόστερ K20, νομίζω ότι κάναν επίδειξη δύναμης μερικοί. Ναι. Θυμάμαι εγώ ρόστερ με Νταμαρλή, με Οικονομόπουλο, με Μαργαρίτη αριστερό μπακ. Καταλαβαίνεις τι παιχνίδι ήταν εκεί. Άλλα χρόνια γίνονται. Μπράβο. Ναι. Τώρα είναι άλλα χρόνια υπέρ του Άρη. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες του Άρη αν είναι σοβαροί, εγώ θέλω ένα σκορ μεγάλο. Μια εμφαντική νίκη, δεν τη λέτε εσείς? Εμφαντική, ναι, ναι, σωστό. Μπράβο. 0-5. Α, εσύ δεν είσαι... Και να μην σταματάς. Κάτσε ρε κλειωμένη, κάτσε, εντάξει, ας βάλει 1-2 πρώτα και μετά. Ναι, ναι, 1-2 το κάνεις και όταν είσαι... 1-2 το κάνεις όταν και ο αντίπαλος είναι ποιοτικός. Ναι. Τώρα, αυτοί που ακούω στον Παναθηναϊκό, γιατί ακούω και λίγο κερασπόρ εγώ, ναι, που μου λένε εκεί πέρα, ακούω τις αναμεταδόσεις, αυτοί εδώ άμα τους πάρεις εκεί πέρα, άμα παίξεις σοβαρά με την ποιότητα που έχεις, το 0-4 και το 0-5 είναι λίγο. Μάλιστα. Αρκεί να είναι σοβαρός ο Άρης. Εντάξει, είναι θέμα και πρώτα να... πρέπει σοβαρότητα, ναι, εννοείται αυτό. Σοβαρότητα και να βγάλει αυτή την πειθαρχία που έχει στα τελευταία παιχνίδια, πώς έπαιξε να πούμε με την ΑΕΚ μέσα στο Χαριλάο. Ναι. Δεν την άφησε να πάρει αέρα. Μια τέτοια παρόμοια απόδοση. Άλλο βέβαια το Βικελίδης με την ΑΕΚ και άλλο, ναι, το ΑΚΑ, άλλο, ναι, με τον Παναθηναϊκό. Αλλά νομίζω ότι θα είναι άδειο το ΑΚΑ. Ναι, είναι και κλεισμένο το θυρόν, ναι. Αλλά δεν θα έχει εσύ τον κόσμο σου. Ναι, και κλεισμένο το θυρόν είναι. Οπότε εκεί πέρα θα μετρήσει εσύ η ποιότητα που έχεις. Ναι. Εκεί θα μετρήσει. Δεν θα επηρεαστεί από πουθενά. Τον εαυτό σου πρέπει να φοβάσαι. Όχι να φοβάσαι τώρα το Στάικο και το Μάικο. Λοιπόν, επομένως με ποιότητα, με μυαλό. Και θέλω εμφαντική νίκη, όπως θα έλεγε και ο Χρύσανθος, γιατί θυμάμαι στα παλιά χρόνια που κάνανε παρόμοιες εμφανίσεις αυτοί. Τότε που Άρης δεν είχε καλό ρόστερ και τότε βγάζανε αυτή την ποιότητα. Τώρα είναι ώρα να τη βγάλει και ο Άρης. Ναι. 0-4, 0-5 και πρόσεξε, άμα έχει 10 λεπτά Λάρσον, Μπιγκίνι, άμα έχει 10 λεπτά και είσαι 0-4, δεν θα σταματάς. Ας πας το 0-1, 0-2. Θα εκεί πέρα το κουρμπέλι και το μουρμπέλι. 0-1, 0-2 και βλέπουμε. Α, είσαι πάλι στο 0-1. 0-1, 0-2 λοιπόν, και βλέπουμε. Εγώ θέλω από τους παίκτες του Άρη να μ' ακούει έστω και μισός. Όλο και κάποιος μπορεί να ακούει. Μπράβο. Αυτά εδώ πέρα τα συνοφιλεύματα εκεί πέρα. Το Μαυρομάτι και με το Μαυροφρύδι και δεν ξέρω ποιος θα παίξει. Μέσα στα δίχτυα. Μάλιστα. Μέσα στα δίχτυα. 8-8. Τέλος πάντων. Να δούμε. Έγινε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Εσείς πόσα γκολ θέλετε στο ΑΚΑ του Σάββατο? Ναι, εγώ είμαι. Εσείς είστε, καλησπέρα σας.
μισό μηδέν και δεν με απασχολεί. Άνα, γεια σου, ρε φίλε. Ναι, αυτό, ναι, τα σκέτα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. ο διπλανός, ο οποίος και καλά δουλεύει και όλο λείπει. Όπα, εδώ βαρύτερες κατηγορίες. Είχε ένα επαγγελματικό ραντεβού. Επιβεβαιώνω ότι είχε επαγγελματικό ραντεβού. Μήπως φέρνει καμιά μεταγραφή, κάτι και δεν μας το λέει. Όλο επαγγελματικά ραντεβού είναι. Γιατί ήθελα να ξεκινήσω, ήθελα να πάρω από το πρωί και θα έμπαινα πολύ. Έλειπε και το πρωί. Δεν άκουσα το πρωί, δεν κατέστη δυνατό. Οπότε θα έμπαινα εριστικός και στους άλλους δύο εκεί με τον Παπαδόπουλο που με έχει τα πόδια πάνω στο τραπέζι και μου απολαμβάνει τον καφέ του και δεν με εκπροταθλητής. Λοιπόν, γιατί κυρίως θέλω να πω για το, να μην κάνω διαφήμιση, το site στο οποίο γράφει ο Χρήστανθος. Ναι. Τις διαφορετικότητες που υπάρχουν. Ναι. Σε μια, βάζω εισαγωγικά και αναφέρω. Σε μια πολύ ωριακή φάση και ενώ στην κανονική ροή έδειχνε πως καλυπτόταν, μετά από πάρα πολλά replay φάνηκε πως ο Μάτος ήταν ελάχιστα πιο μπροστά στον goal για ένα μπούτι. Έγραψε 10 σειρές για να μας πει ότι είναι λίγο έγκυος, όχι πολύ. Αυτό, ναι. Σε αντίστοιχη περίπτωση, γιατί είδα και το δικό μου, τη δικιά μου τη φωτογραφία στο goal του ΠΑΟ, στο goal το δικό μας το 1-1, το οποίο ήταν offside. Είχε ένα στεγνό, offside μας κλέψανε. Ναι, σε αυτούς όμως ήταν μισό μπούτι πιο μπροστά. Είναι λίγο έγκυος, όχι πολύ, πρόσεξε με. Σε εμάς ήταν πολύ, σε αυτούς ήταν λίγο. Αυτό είναι εκεί που λες και το συνδέω ότι πρέπει να γίνει το επικοινωνιακό και γενικά 100%. Με τα μέσα πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ. 100%. Και ευελπιστώ κάποια στιγμή να κάνουμε ένα αντίστοιχο δικό τους μέσο, στο οποίο δεν χρειάζεται, τώρα άμα το ακούσαν πάλι θα τα άκουγε για το συγκεκριμένο θέμα, στο οποίο πλέον αρκετοί δεν γράφουν. Ο Χρήστανθος στο συγκεκριμένο μέσο έχει ένα blog, δεν φταίει, γράφει την άποψή του. Απλά σου λέω ότι γιατί μπαίνουν μέσα, τους διαβάζω λίγο, βλέπω ότι κάτω από το Χρήστανθο γράφουν, κάποτε γράφαν οι Αριανοί, αλλά με βλέπεις κάτω από κάθε Αριανό έλεγε παρακαλώ να περάσει, δεν βρίζω. Όλοι οι άλλοι γράφανε τα πάντα ότι θέλανε. Ο Αριανός έμπαινε να απαντήσει στο ίδιο ακριβώς ύφος, του τα κόβανε. Το θέμα είναι, φίλε, ότι μετά από το χθεσινό, το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, τελειώνει οποιαδήποτε κουβέντα για τον γκολ του Βέλεθ σε εκείνο το παιχνίδι. Μα κάτσε ρε, εδώ έχουμε και το να απαντήσουμε και στο Λουτσέσκου. Καθαρό αυτό. Καθαρό και εκείνο, ρε φίλε. Μα θέλει να δει αυτή τη σεζόν ένα λάθος το οποίο να είναι υπέρ τους. Μόνο ένα. Όχι δύο, ένα. Την επόμενη μέρα είχαμε βάλει ένα άρθρο στο Λαμπαουτάρι και είχαμε βάλει 5-6 μόνο που υπάρχουν κι άλλα. Αλλά εμείς βάλαμε 5-6. Και επειδή σου λέω δεν έχω κάτι μαζί σου και σένα σε ακούω πολύ πιο σοβαρά και από τον Χρήστανθο ορισμένες φορές, αλλά ήθελα να είναι εκεί ο Χρήστανθος γιατί θέλω να του ζητήσω κάτι. Αύριο θα είναι εδώ. Θέλω να μαζέψει για αυτή τη χρονιά όλα τα λάθη που σίγουρα τα έχει, να τα γράψει κάπου και να τα δώσει σε κάποιον να τα κάνει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν Αριανοί που του πιάνουν τα χέρια τους πολύ περισσότερο από τους άλλους. Τα λάθη που έχουν γίνει υπέρ του ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, όλα μαζεμένα για να δείξουμε και στον κύριο Ρουμάνο αυτόν από εκεί που τέλος πάντων που είναι με τον μπαμπά του. Ναι. Ένα λάθος που έχει γίνει για να τον ευνοήσει. Μόνο ένα, όχι πολλά. Επειδή θα φτιάξουμε μια μίνι ταινία, θα κάνουμε τηλέφωνο τον Γιώργο Λάνθιμο να δούμε αν μπορεί. Πέθανε και ο Αγγελόπουλος χορεμένος. Πέθανε και ο Αγγελόπουλος. Ήταν μια τριώρη ταινία, θα ήταν μεγάλη. Αλλά τέλος πάντων αυτό, δηλαδή να δούμε λίγο την αντιμετώπιση, όχι μόνο στο site που προανέφερα, που ούτε μαύρη διαφήμιση που δεν κάνω, που σε αυτό το site πώς χειρίζονται το ήταν μετά από πάρα πολλά replay, δηλαδή το είδα καμιά 40 φορές, ότι ήταν μισό μπούτι. Μπήκε τον γκολ βέβαια, μέτρησε, αλλά ήταν μισό μπούτι μπροστά. Σε εμάς όμως ήταν μισή παρανυχίδα, μας πρίξανε ένα μπούτι. Ήταν κλοπή. Ήταν κλοπή, ναι, ήταν κλοπή που έπρεπε να είχαν, τέλος πάντων. Αυτά που κοροϊδεύεις, τα λούζεσαι κάποια στιγμή. Κοίταξε, πιστεύω ότι όσο πιο πολύ ψηλώνεις, όσο πιο καλή είναι η πτώση σου. Δηλαδή όσο πιο ψηλώς, όσο πιο καλά πέφτεις. Εύκολο. Αυτό και κλείνοντα λέγοντας, ακόμα περιμένω από τους διπλανούς μας την ενημέρωση για το πότε θα γίνει το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Το περιμένω με αγωνία, έχω κάτι παιδιά, θέλω να πάνε. Εντάξει. Καλά, καλή συνέχεια. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, ναι, είχαμε και αυτό, φίλε, χθες, βέβαια. Τελειώνει πια κουβέντα για τον γκολ του Βέλεθ χθες. Ναι, τα σκέτα. Κανονικό χθες του Μάτος. Κανονικό του Βέλεθ, φίλε. Τελειώσαμε. Που σε εκείνη τη φάση υπάρχει και πέναλτι, βέβαια. Αλλά δεν είναι πέναλτι, όχι. Δεν είναι πέναλτι του Κρέσπου πάνω στην κοινή, δεν είναι. Εντάξει, γι' αυτό λέω, παιδιά, και το λέμε και με τον Χρήστανθο πολλές φορές. Πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, είναι η επικοινωνιακή πολιτική. Όπως τα λέει ο καθένας. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δική του, δεν παρεκκλίνει καθόλου από αυτήν. Είναι φανερό. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Θα το πούμε και πάλι αύριο, Τσαλτίδη παρόντος, λίγο μετά τις 5, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.